και την ιδιότητά σας. Βασίλης Παπαβασιλείου, είμαι συνήγορος του 35χρονου, φερόμενου ως συνεργού στην υπόθεση ανθρωποκτονίας που συνέβη τα ξημέρωτα του Σαββάτου. Τι ισχυρίζει το εντολέα σας? Πρωτίστως θέλω να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια και δει στη μητέρα του θύματος, αναλογιζόμενος ιδέα τη συμπεριφορά που επέδειξε το θύμα, η οποία εκφεύγει των αρμοδιοτήτων και του καθήκοντός του, υπερασπιζόμενος το ταμείο της επιχείρησής του σαν να ήταν δικό του, ενώ ετύχανε υπάλληλος σε αυτήν. Ρόλος μας είναι να συνδράμουμε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πληρότητα στο να διαλευκανθεί στο στάδιο της κύρας ανακρίσης στο οποίο βρίσκεται η υπόθεση και να αναδειχθούν τα στοιχεία εκείνα, τα οποία δυνάμη των οποίων θα αποκρισταλωθεί η συμμετοχική δράση του καθενός εκ των εμπλεκομένων. Έχουμε ένα νεκρό, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην προσέγγιση της δικογραφίας, στην επισκόπηση και την αξιολόγηση των στοιχείων αυτής και να συνδράμουμε στο δύσκολο και δυσαιρές έργο του τέταρτου τακτικού κυρίου ανακριτή, ούτως ώστε με νυφαλαιότητα και ευκρισία να καταλήξει μια ευαισθητομένη κρίση του τι πραγματικά έλαβε χώρα τα ξημερώματα του Σαββάτου. Σε διαζώση επικοινωνία που είχα χθες με τον εντολέα μου, στην επιράσπιση του οποίου βρίσκομαι μαζί με τον εξέργο συνάδελφο Θεσσαλονίκης, κύριο Σωτήριο Νάστα, μου διεμήνυσε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην επενθούσα, έτσι όπως ήταν τα πράγματα, ανθρωποκτονία. Στην ντροπή την οποία είχαν τα πράγματα, δεν καλύπτει τόσο ψυχικά όσο και πρακτικά δεν βοήθησε, ούτως ώστε να επέλθει η κατηγορία της ανθρωποκτονίας, για την οποία εξάλλου και δεν κατηγορείται ο φερόμενος ο συνεργός. Μένει να δούμε το κατά πόσον υπάρχει και σε θετική περίπτωση σε τι βαθμό υπάρχει συμμετοχική δράση του εντολέα μου για τις πράξεις οποίες τοποθετούνται. Είδε ο εντολέας σας την ανθρωποκτονία, την είδε μπροστά του, τι ακριβώς συνέβη, το περιέγραψε? Δεν έχει δει κάτι το οποίο να προσυδειάζει σε εγκληματική ενέργεια που τίνει να εξελιχθεί σε ανθρωποκτονία, ούτε το όπλο, ούτε άκουσε τον πυροβολισμό, ούτως ώστε όμως για να έχουμε ένα ασφαλές συμπέρασμα θα πρέπει πρώτα να γίνει ανάγνωση των στοιχείων της δικογραφίας, η οποία έχει παραγγελθεί, δεν τα έχουμε στα χέρια μας τα στοιχεία, για να μπορούμε και εμείς με ασφάλεια να εξάγουμε ένα συμπέρασμα. Όπως σας είπα, από τη στιγμή που έχουμε ένα νεκρό θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε οτιδήποτε λέμε, γιατί έχει να κάνει σε σχέση με βαρύτατες πράξεις. Γνωρίζονταν, ήταν φίλοι. Πώς το είδε ο εντολέας σας? Δεν το γνωρίζω αυτό, δεν ήταν σε θέση να μου πει, είναι σε σοκ, βρίσκεται σε σοκ. Δεν μου είπε το αν ήταν μαζί ή έτυχε να βρίσκονται μαζί στο σημείο αυτό ή ήταν μαζί από το πριν. Υπάρχει βιντεοσκοπικό υλικό το οποίο το έχω δει και εγώ από τα ρεπορτάζ, το οποίο δείχνει να περπατούν μαζί και μέχρι εκεί. Οτιδήποτε άλλο θα ήταν επισφαλές και υψοκίνδυνο να πούμε. Δεν ήξερα ότι είχε όπλο δράστης. Οτιδήποτε αναφορικά με την ανθρωποκτόνο διάθεση και πρόθεση του δράστη, ουδεμία ανάμειξη έχει ο εντολέας.